Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου αρχίζει η καταβολή του επιδόματος τρίτου τέκνου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τρόπος της καταβολής των χρημάτων είναι πλέον ο εξής. Ο δικαιούχο με την ταυτότητά του υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει την κατάσταση, ενώ η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχο στην ιερά Μητρόπολη θα πραγματοποιείται εντό τη ημέρα μέσω Internet Banking. Είναι ένα γεγονό που η Εκκλησία με πολλή προσπάθεια το κρατάει ακόμα σε γρήγορση, προκειμένου να αναπαύει του ανθρώπου που έχουν το τρίτο παιδάκι αποκτήσει σε μια περίοδο που και οι γάμοι έχουν μειωθεί, οι άνθρωποι νέοι αντιλαμβανόμενοι τις ευθύνες δεν προχωρούν εύκολα στη σύναψη γάμου, θρησκευτικού γάμου ακόμη περισσότερο, ε, το πρόβλημα φαίνεται και στα στατιστικά που κυκλοφόρησαν αυτές τις ημέρες με τα απογραφικά στοιχεία που δείχνουν τη μείωση του πληθυσμού του δημογραφικού. Και σε αυτήν λοιπόν την κέρια στιγμή, εδώ και χρόνια, η Εκκλησία συνεχίζει να ενισχύει το τρίτο παιδί, στις οικογένειες που το αποκτούν με πολλές ευχές και ευλογίες προς όλους ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και να αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε το μέλλον της πατρίδος μας θα δοθεί λοιπόν το επίδομα στις οικογένειες που το δικαιούνται και έχουν καταγραφεί και έχει εγκριθεί από τη Δευτέρα στα γραφεία της Μητροπόλεως με το γνωστό και γνώριμο τρόπο. Η προσέλευση των δικαιούχων στο Ανθύμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο Πλατεών και Αμφιπόλους, παραπλεύρως του ιερού ναού Αγίας Κυριακής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους και με συγκεκριμένο ωράριο για κάθε ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.malex.gr.